Με μια ανάρτησή του στο Twitter αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι αναστέλλονται οι λειτουργίες σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας. Οι εκκλησίες, έγραψε ο Πρωθυπουργός, παραμένουν ανοιχτές μόνο για ατομική προσευχή. Η προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλει ξεκάθαρες αποφάσεις. Είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Προβλεπόταν δραστική αναστολή των ακολουθιών, η θεία λειτουργία να τελείται συγκεκριμένη ώρα και υπό το πρίσμα και τη σύσταση οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες να παραμένουν στις οικίες τους. Με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, λοιπόν, υποδεικνύει την λιτή τέλεση της θείας λειτουργίας από την ερχομένη Κυριακή 22 Μαρτίου του 2020 μέχρι του Σαββάτου του Λαζάρου 11 Τετάρτου του 2020 από 7 έως 8 το πρωί, ως και κατά την εορτή του Ευαγγελισμού. Όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Νίκη Κεραμέως, μοναδικές εξαιρέσεις της απόφασης αποτελούν οι κηδείες και οι ταφικές εκδηλώσεις και η ατομική προσευχή. Και στις δύο περιπτώσεις τηρουμένων αυστηρών μέτρων προστασίας.